Ο Γιώργος Πετράκης είναι μαζί μας μέσω Skype. Κύριε Πετράκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια. Λοιπόν, είσαστε ο αρχιτέκτονας αυτής της ομάδας. Καταφέρατε χθες να κερδίσετε την ανόρθωση. Θέλουμε να ακούσουμε και την άποψή σας για την αναμέτρηση. Θέλουμε να ακούσουμε την άποψή σας πώς καταφέρατε να γυρίσετε τα δεδομένα υπέρ σας στη χθεσινή αναμέτρηση. Εντάξει, κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό. Κάθε αντίπαλος έχει μια συγκεκριμένη δυναμική και τη δική του ποιότητα, είτε αυτή αφορά καθαρά την ατομική των παιχτών, αλλά και σαν πλάνο γενικότερα. Εμείς από τη δική μας πλευρά, και το λέω ειλικρινά, για όλα τα παιχνίδια με οποιοδήποτε αντίπαλο λειτουργούμε με τον ίδιο τρόπο όσον αφορά την προετοιμασία της ομάδας στα κύρια σκέλη που αφορούν την προετοιμασία των αγώνα. Και με βάση αυτό πορευόμαστε. Πρέπει να είμαστε δυνατοί μέσα στο παιχνίδι και ήρεμοι, ώστε να μπορούμε να βλέπουμε και να διαχειριζόμαστε καταστάσεις που μπορεί να προκύπτουν. Αυτό κάνουμε μέχρι τώρα. Κάποιες φορές μας βγαίνει και έχουμε πάρει κάποια σπουδαία αποτελέσματα, κάποιες φορές όχι και δεν έχουμε κερδίσει. Ναι, αλλά τα Αλλά σπουδαία αυτό σου είπα. αποτελέσματα, κύριε Πετράκη, τα σπουδαία αποτελέσματα τα παίρνετε με μεγάλους αντιπάλους. Δηλαδή, έχετε κερδίσει την Ομόνια, έχετε κερδίσει την Ανόρθωση, έχετε κερδίσει Το το ΑΠΟΕΛ. ΑΠΟΕΛ. Ισοπαλία με την ΑΕΛ. Ναι, Σας ισοπαλία. βολεύει αυτός ο τρόπος παιχνιδιού, οι μεγάλοι δηλαδή να προσπαθήσουν να κυριαρχήσουν και σας βολεύει να κλέβετε μπάλες, να φεύγετε στην αντεπίθεση. Το είδαμε χτες με την Ανόρθωση. Και έφευγα μάλιστα όχι ένας, αλλά και τρεις και τέσσερις ποδοσφαιριστές κάθετα. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο ταιριάζει το Ολυμπιακού, να κλέβει μπάλες και να φεύγει στην αντεπίθεση. Κοιτάξτε να δείτε, μπορούμε να το πούμε έτσι γενικά. Αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι εμείς προσπαθήσαμε από τη δική μας πλευρά, εγώ και το τεχνικό επιτελείο της ομάδας, να κάνουμε μια πολύ καλή εκτίμηση της κατάστασης που βρίσκεται η συγκεκριμένη ομάδα στην αρχή της χρονιάς, ποιες θα ήταν οι απαιτήσεις, ποιος θα ήταν ο ρόλος μας στο πρωτάθλημα, τι ήταν αυτό το οποίο θα μας έκανε να ξεχωρίσουμε με κάποιο τρόπο απέναντι σε σπουδαίους και δυνατούς αντιπάλους που για μένα είναι όλοι τώρα στην ίδια κατηγορία. Και γι' αυτό που είμαι χαρούμενος είναι ότι εμείς καταφέραμε με κάποιο τρόπο να δώσουμε μια συγκεκριμένη ταυτότητα και φιλοσοφία στην ομάδα, που ένα από αυτά τα στοιχεία τα οποία μπορεί να τη χαρακτηρίζουν είναι ότι είμαστε μια ομάδα που της αρέσει να κερδίζει τους χώρους, είτε αυτό είναι μέσα από κάποιες αλλαγές κατοχής της μπάλας στο επιθετικό transition, είτε αυτό έχει να κάνει με κάποια πίεση λίγο πιο πάνω, είτε αυτό έχει να κάνει όταν κάποιος αντίπαλος έρχεται και μας πιέζει και εμείς βρίσκουμε τον τρόπο να κερδίζουμε και να εκμεταλλευόμαστε τους χώρους. Μπορώ να πω ότι αυτό είναι το δυνατό μας στοιχείο και ίσως πάνω σε αυτό το στυλ παιχνιδιού των μεγάλων αντιπάλων να μας εξυπηρετεί περισσότερο. Όμως σίγουρα το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο αυτό. Εμείς προσπαθούμε από τη δική μας πλευρά μέρα με τη μέρα να βάζουμε και άλλα κομμάτια που αφορούν την ομάδα μας ώστε να μπορούμε να εξελισσόμαστε και να γίνουμε καλύτεροι. Σε κάποια έχουμε βελτιωθεί, αλλά χωράει πάρα πολύ βελτίωση ακόμα και αυτό είναι που και εμένα με κάνει ακόμα περισσότερο αισιόδοξο. Τι είναι αυτό που. Ναι, Μαρίνα, Ναι, παρακαλώ. εγώ θα στεκόμουν λίγο έτσι στο χθεσινό παιχνίδι. Η ανατροπή ουσιαστικά και η νίκη προήλθε από τον πάγκο. Βάζοντας τον Γουστάβο στο παιχνίδι, περιμένατε ότι θα ήταν ο παίχτης που θα βοηθούσε τον Ολυμπιακό να πάρει τη νίκη. Το είχα πει και σε αρχές δηλώσεις μου στην ομάδα ότι είμαι πολύ χαρούμενος διότι συνεργάζομαι και προπονώ ένα πάρα πολύ δυνατό ρόστερ με πολλούς και ποιοτικούς παίχτες. Πόσο μάλιστα όταν κάποια παιδιά από αυτά τα οποία έρχονται από τον πάγκο μας δίνουν τόσο μεγάλες βοήθειες και μας βοηθούν ώστε να φτάσουμε σε σπουδαίες νίκες. Γι' αυτό που είμαι ακόμα περισσότερο χαρούμενος δεν έχει να κάνει μόνο με την απόδοση, διότι κάποιες φορές η απόδοση θα έρθει, κάποιες φορές όχι, κάποιες φορές μια αλλαγή μπορεί να βγει και κάποιος παίχτης να γυρίσει ένα παιχνίδι, κάποιες φορές όχι. Αυτό που με χαροποιεί είναι ότι ο τρόπος και η στάση που μπαίνει ένας παίχτης μέσα στην ομάδα μας και μέσα στον αγωνιστικό χώρο είναι αυτό που εμένα με ικανοποιεί και βλέπω ότι πραγματικά υπάρχει κίνητρο και φλόγα από όλο το ρόστερ της ομάδας. Βέβαια, κύριε Πετράκη, συγγνώμη, πανικό. Ναι, παρακαλώ. Βέβαια, κύριε Πετράκη, έχουμε δει το δεύτερο γκολ. Δεν είναι μόνο θέμα ποιότητας ή θέμα θέλησης των ποδοσφαιριστών. Εγώ βλέπω ότι είναι και ένα γκολ του προπονητή. Βλέπω Δουλεμένο ένα εννοείς. Ναι. γκολ που βγαίνει πάσα από τον Άνι στον κενό χώρο για να τρέξει. Νομίζω είναι ο Κονφέ που κάνει το γύρισμα πίσω. Αφήνει
ο ένας ο ποδοσφαιριστής την μπάλα να κυλήσει και έρχεται δεύτερος που είναι ο Γκουστάβο και το κάνει γκολ. Άρα υπάρχουν μία κάθετη πάσα και μία προσποίηση που δεν μπορεί να σου βγαίνει εκείνη τη στιγμή αυθόρμητα. Κάτι έχει δουλευτεί. Θέλω να πω ότι είναι δύσκολο το κομμάτι το επιθετικό και βλέπουμε τον Ολυμπιακό σε αρκετά παιχνίδια να φτιάχνει παρόμοιες φάσεις ανεξαρτήτως αν δεν γίνονται γκολ. Είναι ένα κομμάτι όταν φεύγεται γρήγορα στην αντεπίθεση το συνδυαστικό παιχνίδι που θα δώσει βαθμούς και να ανεβάσει τον Ολυμπιακό ακόμη παραπάνω. Σίγουρα οι απαιτήσεις για μας μεγαλώνουν. Όπως είπα και προηγουμένως, σίγουρα η ομάδα μας θα πρέπει και εμείς μέσα από την καθημερινότητα να βρούμε τον τρόπο να την εξελίξουμε, να την βελτιώσουμε σε πολλά κομμάτια που χρήζουμε βελτίωσης και σίγουρα να ενισχύσουμε αυτά που ήδη κάνουμε καλά. Ένα από τα κομμάτια που και εμείς έχουμε δει ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα έχει να κάνει και με το συνδυαστικό παιχνίδι, αλλά ακόμα περισσότερο και με την εκτέλεση κάποιων φάσεων. Διότι προϋποθέσεις έχουμε κάνει και σε άλλα παιχνίδια, πολλές. Μπορείς αυτές να έχουν τελειώσει είτε με κάποια τελική προσπάθεια είτε με κάποιο γκολ. Αναγνωρίζουμε πράγματα, προσπαθούμε να είμαστε απαιτητικοί από εαυτούς μας όλοι μέσα στην ομάδα και μέσα από αυτόν τον τρόπο να προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε και όπως είπα και προηγουμένως η ομάδα να γίνεται καλύτερη. Είναι το Never Surrendered ένα, του Προέδρου, του το Χριστόφορου σλόγκαν, το Ορναρίτη. Ναι. Είναι ένα σλόγγαν το οποίο ασπάζεστε κι εσείς. Προσωπικά για τον κύριο Τρονναρίτη έχω να πω μόνο καλά πράγματα. Τον ευχαριστώ ξανά δημοσίως για την ευκαιρία που με έδωσε αυτός και η διοίκηση του Ολυμπιακού που εγώ βρίσκομαι εδώ και προπονώ αυτή την ομάδα. Η θετική σκέψη των ανθρώπων και η θετική προσέγγιση για μένα είναι οδηγός γενικότερα στη ζωή μου. Θα πρέπει να βρίσκουμε έναν τρόπο τα πράγματα να τα βλέπουμε πάντα προς τη θετική τους πλευρά, όποιες και είναι αυτές οι δυσκολίες, εκτός από προβλήματα που δυστυχώς δεν λύνονται. Οπότε εννοείται ότι ασπάζουμε ότι ποτέ δεν πρέπει να τα παρατάμε, ότι πάντα πρέπει να γινόμαστε καλύτεροι και μέσα από αυτή την προσπάθεια όλοι μας να εξελισσόμαστε και να βελτιώνουμε γενικότερα όχι μόνο τους εαυτούς μας και τους ανθρώπους που είναι γύρω μας. Είπατε ότι οι απαιτήσεις μεγαλώνουν. Αυξάνεται και η πίεση με αυτόν τον τρόπο. Και απλά να συμπληρώσω αυτό που λέει η Μαρίνα. Πέρσι ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην έκτη θέση. Μιλάγαμε όλοι για, με τα καλύτερα λόγια για τον Ολυμπιακό. Φέτος φαντάζομαι ότι ο στόχος πάλι. Πήγε και τελικό κυπέλλου. Ναι, πήγε και τελικό κυπέλλου. Φέτος πάλι ο στόχος είναι ο ίδιος, φαντάζομαι, να μπει εξάδα ο Ολυμπιακός. Αυτό σας δημιουργεί πίεση. Ασφαλώς υπάρχει πίεση. Ασφαλώς και είναι κομμάτι της δουλειάς μας και αυτό. Είναι και αυτό ένα τομέα ο οποίος θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να διαχειριζόμαστε και αυτές τις καταστάσεις. Καλώς ή κακώς στο ποδόσφαιρο κρινόμαστε μόνο μέσα από το αποτέλεσμα κατά κύριο λόγο. Θα πρέπει να υπάρξει πολύ μεγάλη ποιότητα γενικότερα στο σύνολο του φιλαθλού κοινού ή γενικότερα στον πασχολείο ποδόσφαιρο για να αντιληφθούμε και πολύ περισσότερα πράγματα. Η πίεση είναι αυτή η οποία όμως μας κάνει και καλύτερους. Η πίεση είναι αυτή η οποία καμιά φορά μας φτάνει στα όρια μας. Ίσως μέσα από τα όρια μας μπορούμε να κερδίσουμε περισσότερα πράγματα. Είμαστε εδώ να το διαχειριστούμε. Σίγουρα υπάρχει γιατί υπάρχουν και απαιτήσεις. Δεν ξέρω αν ο Υπουργός Υγείας θέλει να πει κάτι στον Γιώργο Πετράκη. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βάλει τη σφραγίδα του, Υπουργέ. Εντάξει, εγώ στο παιχνίδι χθες θεωρούσα ότι πήγαινε για ισοπαλία ο Ολυμπιακός, αλλά του βγήκε να κερδίσει. Δεν ξέρω αν μπορεί να μας το πει ο κύριος Πετράκης, αν ο στόχος ήταν ισοπαλία και η νίκη βγήκε χωρίς να το περιμένει. Χαίρομαι για την γνωριμία, καταρχήν, κύριε Υπουργέ. Ήταν πρώην πρόεδρος της, ήταν πρώην πρόεδρος της ανόρθωσης, κύριε Γιώργο. Α, δεν γνωρίζω. Ναι, είναι πρώην πρόεδρος. Συγγνώμη. Προσπαθήσαμε αρκετά, δεν ήταν ο στόχος μας. Η ισοπαλία, νομίζω ότι ένα παιχνίδι στην έδρα μας, παίζαμε μια πολύ σπουδαία ομάδα, με μια πολύ μεγάλη ομάδα. Εμείς οι αλλαγές και η προσήγηση που είχαμε ήταν ώστε να μπορέσουμε να ισορροπήσουμε το παιχνίδι και μέσα από αυτό να δούμε τις ευκαιρίες μας για να τις κάνουμε γκολ. Μας βγήκε και έτσι καταφέραμε και φτάσαμε στη νίκη. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πετράκη. Καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ. Καλή συνέχεια στην ομάδα σας και σε εσάς. Γεια σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.